Τραγικό τέλος είχε μια γυναίκα 94 ετών μέσα στο ίδιο της το σπίτι, στα ροδοπού του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, όταν ξέσπασε πυρκαγιά κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες. Ήταν λίγο πριν τις 8 το πρωί, όταν οι γείτονες είδαν να βγαίνουν πυκνή μαύρη καπνή από το σπίτι, όπου έμενε μόνη της η υπερήλικη γυναίκα. Μου είδα τον καπνό και έβγαινε. Και φωνάξετε κάποιον. Ναι, το γείτονα εδώ, το παλικάρι που ήταν στην ταράτσα και ήρθε. Του άνοιξα την πόρτα μου και καβάλισε το μπαλκόνι μου και κατέβηκε κάτω. Και τι έγινε μετά? Μετά ήρθε άλλο ένα παλικάρι, σπάσανε την πόρτα, ανοίξανε και βάλανε νερό. Φέρανε ένα λάστιχο και βάλανε νερό. Ηλικιωμένοι σας είπαν, ήταν ήδη πεσμένοι κάτω? Η πυροσβεστική είπε ένα μπαλικάρι ότι ήταν καθισμένοι στην καρέκλα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, παιδί μου. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, όμως ήταν αργά για την άτυχη γυναίκα. 8 και 12 λεπτά δεχτήκαμε τηλέφωνο από το κέντρο του ΕΚΑΒ για πυρκαγιά στα Ροδοπού σε οικία. Άμεσα αναχώρησαν 3 οχήματα από την υπηρεσία μας με 6 άντρες. Φτάνοντας στον τόπο της πυρκαγιάς και κατά την επέμβαση των πυροσβεστών, διαπιστώσαν μέσα να βρίσκεται νεκρή μια γυναίκα ηλικίας περίπου 95 ετών. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κρεβάτι της, δηλαδή το στρώμα είχε αναπλαγεί και από εκεί επεκτάθηκε. Δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις μέσα, δεν καήκανε δηλαδή το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στο χώρο του κρεβατιού και σε κάτι μικρό έπιπλο που ήταν ακριβώς δίπλα. Πίσω μου είναι το σπίτι της 94χρονης, το οποίο άφησε την τελευταία της πνοή με τραγικό δυστυχώς τρόπο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, είχε το συνήθειο να αφήνει καντήλια και κεριά αναμένα. Έκαιγε στο σπίτι κεριά, καντήλια, τέτοια πράγματα? Ναι, αυτά τα είχε. Ταύτισε το ένθυμα αυτό τόσο. Ήταν το καντήλι και κεράκια. Ίσως η πυρκαγιά να αποκλείχε ή από κανένα κερί ή από καντήλι που άναβε αυτή συνήθως. Από την πυροσβεστική υπηρεσία συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν έχουν αναμένα κεριά ή καντήλια στο σπίτι τους. Ο καθένας θέλει να έχει ένα καντήλι στο σπίτι του δίπλα σε εικόνες, αλλά θα πρέπει να το βάζει σε ένα πιάτο, να έχει από κάτω από το καντήλι ένα υλικό το οποίο δεν καίγεται εύκολα, έτσι ώστε να μην γίνει κάποιο λάθος, είπετε ανοίγοντας ένα παράθυρο, να ανατραπεί αυτό το καντήλι και να φλαγεί. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες αντιμετωπίσει. Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς που στήχησε τη ζωή στην ηλικιωμένη γυναίκα διενεργούν το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η αστυνομία.